Το κύμα κακοκαιρίας με την κωδική ονομασία Αντίνος που πέρασε τα ξημερώματα και από τις βόρειες ποράδες δημιούργησε περιορισμένα προβλήματα στη Σκόπελο. Αργά τη νύχτα τα στενά στο κέντρο της πόλης πλημμύρισαν δημιουργώντας ανησυχία σε ιδιοκτήτες καταστημάτων και σε ιδιοκτήτες σπιτιών. Μαγαζάτορας της περιοχής κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο την ορμή των νερών. Πάντως σε γενικές γραμμές η σφοδρή βροχόπτωση δεν προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα στο νησί της Σκοπέλου. Από χθες το βράδυ, κατά τις 10 η ώρα περίπου, μέχρι και τις 5-5.30 ώρα το πρωί, είχαμε συνεχόμενη έντονη καταρακτώδη βροχή. Η βροχή όμως αυτή δεν προκάλεσε απολύτως καμία ζημιά στα δημοτικά διαμερίσματα της Σκοπέλου, του νέου κλίματος και της γλώσσας. Παρά μόνο είχαμε κάποια λίγα φερτά υλικά στον επαρχιακό δρόμο, τα οποία μετά από παρέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας της αντιπεριφέρειας Μαγνησίας και ύστερα από επικοινωνία με την κυρία Κολυντρίνη, ήδη υπάρχει ένα μηχάνημα πάνω στο δρόμο και μαζεύουμε όλα αυτά τα υλικά. Κατά τα άλλα, η βροχή δεν προκάλεσε καμία άλλη ζημιά στο νησί της Σκοπέλου. Είμαστε προετοιμασμένοι από χθες, μάλλον τις τελευταίες μέρες για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Η αγωγή των ομβρίων, ο κεντρικός οχετός που μαζεύει τα όμβρια στο Σκόπελο ήταν καθαρός και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και δεν είχαμε ζημιές. Η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε περιορισμένα προβλήματα στη Σκιάθο, όπου φούσκωσε το καθαρισμένο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Στο νησί του Παπαδιαμάντη έγιναν κλήσεις για δύο ξενοδοχεία που αντιμετώπιζαν πρόβλημα αντίλησης υδάτων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου οχήματα της υπηρεσίας μετέβησαν στην περιοχή. Μια Παρασκευή και στον Τρούλο έπρεπε να αλλάξουν κατάλημα γιατί τα δωμάτια τους πλημμύρισαν σε έναν βαθμό και δεν ήταν δυνατή η παραμονή τους. Αλλά αυτό έγινε άμεσα. Για την ώρα η κατάσταση έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Είχαν πάρθει τα μέτρα που έπρεπε να είχαν γίνει από την πυροσβεστική, από το Δήμο. Βέβαια υπήρχε μια κινητικότητα χθες όλο το βράδυ και από τον Αντιδήμαρχο και από την πυροσβεστική. Κάποιες κλήσεις επίσης δεν είχε την πυροσβεστική και ανταποκρίθηκε άμεσα. Ευτυχώς δεν κράτησε αρκετή ώρα για να κάνει πιο μεγάλη δουλειά. Ήταν διαχειρίσιμη κατάσταση δηλαδή. Η έντονη βροχόπτωση και οι τοπικές καταιγίδες συνεχίστηκαν μέχρι και μετά τις 7 το πρωί. Έπληξαν διάφορα σημεία της Μαγνησίας, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν και να καταγραφούν ζημιές στις χερσαίες περιοχές του νομού.